Πάμε στα τηλεοπτικά, γιατί έχουμε ώρα να πούμε κάτι τηλεοπτικό πολύ ωραίο. Ένα καλό μας φιλαράκι, ο διευθυντής του FDS, ο Χρήστος ο Κούτρας, μας μίλησε αποκλειστικά, όχι σε εμάς δηλαδή, στον Ισίδωρο μίλησε, αλλά θα μιλήσει και σε εσάς. Είπαμε πάρα πολλά και lifestyle θέματα. Yeah. Τι πουλάει περισσότερο, τι συνέβη με Λιάγκα, Αντωνά στη Μύκονο και τα παπαρατσικά. Γιατί συμβαίνει cancel στην Αθηνά Οικονομάκου και την Ιωάννα Τούνη και φυσικά τηλεοπτικά. Από ποιον θα πάρει νούμερα τηλεθέασης η Φέη Σκορδά και αποκαλύπτει ότι έρχεται νέα σχέση για πασίγνωση παρουσιάστρια. Oh. Και Λάμπρο, λέει κάτι και για σένα. Oh. Εδώ αποκλειστικά Χρήστος Κούτρας. Χρήστο, άλλη μια χρονιά με την Αταλία Γερμανού. Τον Δημήτρη Πανόπουλο με την Ευελίνα Νικόλιζα. Θα ακολουθούσε άλλη καριέρα ο Δημήτρης. Η Ευελίνα θα σταματούσε την τηλεόραση, αλλά τελικά πάνε σε άλλη εκπομπή του Σαββατοκύριακου. Είναι δύο πολύ αγαπημένοι μου άνθρωποι. Με τον Δημήτρη μαζί ξεκινήσαμε στην εκπομπή. Αυτό που λες για άλλη καριέρα που θα ακολουθήσει ο Δημήτρης, αυτό το εικάζαμε όλοι όσοι ήμασταν απ' έξω. Στη σκέψη του Δημήτρη ήταν να κάνει τηλεόραση. Απλά ολοκληρώθηκε πάρα πολύ όμορφα ένας κύκλος. Τι πουλάει πιο πολύ στο FDS αυτό το καλοκαίρι? Υπήρχαν καινούργια ζευγάρια και πουλούσαν πάρα πολύ. Εννοείται, δηλαδή Κατερίνα Καινούργιου με σχέση. Ο κόσμος όχι κλίκαρε, κατευθείαν νομίζω είχαν το κινητό στο χέρι στην παραλία και πατούσαν στο δευτερόλεπτο κλικ, αν κρίνω από τα νούμερα. Μαρία Αντωνά, Γιώργος Λιάγκας, διέφερε και ενδιαφέρει ακόμα. Είναι μεγάλο θέμα, έγραψε και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος στη στήλη του για το πέσιμο που έκανε το Μύκονος Live TV. Ως τώρα δεν έχουμε αναπαράγει κάτι που ήταν πιο προσωπικό, όπως να τρώνε σε ένα κλειστό εστιατόριο. Λογικό όταν πηγαίνεις στην Μύκονο. Είναι το πιο διάσημο μπάνερ εντός εισαγωγικών στην Ελλάδα. Αυτοί οι δρόμοι που βρίσκονται εκεί, οι φωτογράφοι που τους ξέρουμε και είναι full season η δουλειά τους εκεί. Είδαμε τον Γιώργο Λιάγκα στην κάμερα να μην αντιδρά καθόλου, να μην απαντάει καθόλου και απλά να περπατάει. Δεν νομίζω να πειράχτηκε. Έκανε πάρα πολύ καλά αφού δεν ήθελε να κάνει κάποια δήλωση ή να μιλήσει ή να το δώσει στο πιάτο κατά κάποιο τρόπο. Μπρούνο Τσερέλα, Αθηνά Οικονομάκου. Πάρα πολλές φωτογραφίες, πάρα πολλές διακοπές και πολλά αρνητικά σχόλια. Δεν νομίζω να διαφημίζει την ευτυχία και τις διακοπές της, γιατί η Αθηνά Οικονομάκου είναι μια προσωπικότητα που έκανε πάρα πολλές αναρτήσεις σε όλη της τη ζωή. Δεν είναι προκλητικό, γιατί άλλος κάνει σε πολυτελή ξενοδοχεία, άλλος κάνει στο σπίτι του, στο χωριό του. Η Ιωάννα Τούνη με το μαγιό της ότι είναι πολύ σεξι, με το που άφησε το γιο της γιατί δεν τον πήρε μαζί, με τις διακοπές. Γι' αυτό υπάρχει σταδρόμενα, γι' αυτό τη συζητάμε αυτή τη στιγμή. Παράγει συνεχώς περιεχόμενο και μέσα από αυτό επιβιώνει εντός εισαγωγικών για να κάνει τα εμπορικά της, να πλασάρει τις εταιρείες της, όσα cancel και αν έχουν γίνει. Είναι ζεν, είναι βούδας η Ιωάννα Τούνη και πολύ καλά κάνει. Κι Βαλαβάνη και τον Γρηγόρη Μόργαν, όλη αυτή τη φημολογία ότι παντρεύονται σε πολύ λίγο καιρό στην Κρήτη. Την Ευρυθίκη μαζί με τον Γρηγόρη Μόργαν του είδα στα γενέθλια της Δανάης Μπάρκα τον περασμένο Νοέμβριο. Ήταν πάρα πολύ αγαπημένοι, πάρα πολύ ευτυχισμένοι. Δεν το θεωρώ απίθανο. Πουλήσαν οι χωρισμοί φέτος. Η Βάση Κορινθίου, ο τελευταίος χωρισμός που μας έκανε εντύπωση. Είχες ακούσει κάτι? Αυτός ήταν ένας χωρισμός που δεν τον περιμέναμε με τίποτα. Νομίζω ήταν μια βόμβα για όλους. Δεν θεωρώ ότι το γνώριζε κανείς μα κανείς άλλος. Ούτε πολύ κοντινοί τους άνθρωποι που ήρθαν σε επαφή αμέσως μόλις έσκασε η είδηση. Θα ανεβάσουν, λέει, θεατρικό μαζί από Σεπτέμβρη. Υπάρχει περίπτωση να είναι όλο αυτό marketing, να είναι όλο αυτό για διαφημιστικούς λόγους? Όχι, παιδιά. Οι άνθρωποι είναι σοβαροί επαγγελματίες, έχουν και ένα παιδί. Δεν θα κάνανε σε καμία περίπτωση και τέτοια δεν συμβαίνουν και στην Ελλάδα. Σε είδαμε μαζί με την Κιάρα Φεράνη στην Μύκονο. Κάναμε τα μπάνια μας στη διπλανή ξαπλώστρα όσες μέρες ήταν στην Μύκονο. Πολύ ευγενική, να φανταστείς ότι όταν τη ζητήσαμε να βγούμε φωτογραφία, που ήταν ακριβώς δίπλα μας, λέει: Λάτε, καθίστε εδώ στην ξαπλώστρα μαζί μας. Και λέω: Παναγία μου. Ήταν ένας χαρούμενος άνθρωπος με τα παιδιά της, με τη μητέρα της, η οποία κανόνιζε τα πάντα. Ήταν η αδερφή της, ο γαμπρός της, ήταν κάποια φιλικά ζευγάρια. Ήταν πάρα πολύ ήρεμη και όλοι στο ξενοδοχείο ήταν καταγοητευμένοι από τη συμπεριφορά της. Και πλήρωνε, δεν ήταν όλα δωρεάν? Όχι, όχι, δεν ήταν τίποτα δωρεάν. Πλήρωσε κανονικά, δεν υπήρξε καμία είδους συνεργασία. Ήταν πολύ large. Ποιος θα είναι ο νικητής στην πρωινή ζώνη στη σεζόν που έρχεται, διότι μπαίνει και η Φέη Σκορδά δυναμικά στο παιχνίδι, θα πάρει νούμερα τηλεθέασης από το breakfast? Αν η εκπομπή είναι ομοειδής, πολύ πιθανό. Ο Γιώργος Λιάγκας θα τα πάει πάρα πολύ καλά. Η Κατερίνα Καινούριου, που θα είναι ανανεωμένη η εκπομπή της, θα είναι δυναμική. Η Νάη Μπάρκα θα είναι, λέει, χιουμοριστικό, δεν θα έχει gossip. Γιατί όχι να μην πάει καλά ως κάτι εναλλακτικό? Την ξέρω από τότε που είναι 19 ετών. Είναι πολύ σκληρή για να πεθάνει. Έχεις ακούσει κάποια νέα σχέση που ίσως να μας απασχολήσει τους επόμενους μήνες? Εντάξει, μου έρχεται μία σχέση στο μυαλό, αλλά καλύτερα να μην πω τίποτα προς το παρόν.
είναι φλερτ. Είναι πολύ φρέσκο, είναι πολύ φρέσκο. Α. Πάρα πολύ φρέσκο. Το αγόρι είναι της τηλεόρασης, του τραγουδιού. Όχι, δεν το ξέρουμε. Επίσης, έχω να σας πω ότι πρόπερση γνώριζα μια σχέση του Λάμπρου Κωνσταντάρα που δεν είδε ποτέ το φως της δημοσιότητας. Και είχα πει ότι θα γίνω και κουμπάρος του. Ποια είναι η Λάμπρου? Εμένα βρήκατε τώρα αυτά τα πράγματα και κάνετε εδώ πέρα. Ντρέπεστε. Πες μας λίγο, ήταν στο χώρο. Σωστό και αυτό. Ήταν το χώρο. Ποιου χώρου είναι σε αυτού εδώ μέσα, όχι του χώρου δίπλα. Αυτού νούβρε. Δεν ήταν γνωστή η κοπέλα δηλαδή. Παιδιά, δεν σας ενδιαφέρει. Γιατί σε προστάτευσε ο Κούτρας, έπρεπε να το βγάλει. Εγώ θα το έβγαζα. Γιατί θα ήταν και εγώ θα το έβγαζα. Όχι, γιατί παιδιά. Περίμενε, για να φτάσει στο σημείο ο Χρήστος να πει ότι θα ήμουν και κουμπάρος. Στον Μπολάρες. Ναι, εννοείς ότι δεν είσαι καθόλου. Λοιπόν, για να φτάσει στο σημείο να πει ότι θα γινόταν και κουμπάρος, θεωρώ ότι ήταν κάτι πολύ καλό. Το καλό έβλεπε. Δεν προχώρησε. Δεν προχώρησε. Δεν συζητάμε. Αφήστε το. Μίλα, το ξεχνάει το άλλο που λέει ότι γνωρίζει. Ποιο είναι αυτό, μα χαίρεται. Αυτό κοίταξε. Για παρουσιάστρια κατάλαβα, τηλεοπτικό πρόσωπο. Τώρα, να το πάρουμε για το ποιες είναι αδέσμευτες, ποιες είναι χωρισμένες. Δεν ξέρω. Ποια είναι αδέσμευτη. Η Δανάη Μπάρκα, η Τζέση Χριστίδου. Φέι Κορδά, δεν ξέρω. Ναι, ναι. Εκεί. Δεν έχει κάτι άλλο. Η Ναταλία έχει. Η Ναταλία. Είναι και κοντά του. Δεν ξέρουμε. Πολλές. Δεν ξέρω. Γενικά ξέρει πολλά. Και εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι γενικά και αυτό... Εκεί που ήτανε, με ποιες συναντήθηκε. Με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή και με την Ελένη Τσολάκη. Αλλά είναι και οι δύο παντρεμένες. Παντρεμένες, όχι, δεν. Η Κιάρα, να ενώσει την Κιάρα. Αλλά μας έλεγε. Αυτό που είπε για τη Φέη Κορδά, ότι ίσως χτυπήσει στα ίσα το Breakfast at Star, το πιστεύετε, ότι μπορεί να κερδίσει ουσιαστικά. Πρέπει να δούμε βέβαια την εκπομπή της Φέη. Εγώ δεν νομίζω, γιατί αρχικά δεν θα είναι την ίδια ώρα. Το Breakfast θα έχει προβάδισμα, ξεκινάει πιο νωρίς. Και επίσης δεν θα είναι ομοειδής, γιατί η Φέη θα έχει ενημέρωση μέσα. Οπότε. Ξεκινάμε ότι δύο διαφορετικά πράγματα. Άλλη ώρα και άλλο περιεχόμενο. Οπότε η μόνη εκπομπή δηλαδή, που θα έχει καθαρή ψαγωγία του χρόνου στην πρωινή ζώνη είναι το Breakfast at Star. Σωστά. Μόνο όμως ψαγωγία. Ψυχαγωγία. Νομίζω ότι και το Breakfast, παιδιά, μεταξύ μας δεν είναι και 100% ψυχαγωγία, είναι lifestyle. 100% δηλαδή, αυτό το πέσιμο να γίνει. Δεν έχει ενημέρωση. Εγώ ψυχαγωγία θεωρώ κάτι που ο κόσμος το βλέπει και γελάει, του ανοίγει ψυχή. Τώρα το πέσιμο να έχει ενημέρωση. Δεν θα έχει συντάκτη, δεν θα έχει δημοσιογράφο να αναφέρει, δεν θα κάνουν link με συνδέσεις στα δικαστήρια. Και τέτοια. Θα είναι μια εκπομπή η οποία θα ξεκινάει την ώρα που το ξεκινάει, την ώρα που τελειώνει. Είναι τραλαλί, τραλαλί, τσιριμπίμ, τσιριμπόμ. Αυτά ωραία. Τσιριμπίμ, τσιριμπόμ. Η Δανάη Μπάρκα με το χιουμοριστικό το μεσημέρι. Δύσκολη ζώνη το μεσημέρι. Μόνη τη θα παίζει. Ναι, αλλά αυτό θέλω να πω όμως, ότι είναι μια εκπομπή που από την πρώτη στιγμή ξεχώρισε για μένα. Δηλαδή θέλω να πω ότι στη ζώνη τώρα που θα πάει μια μισή ώρα είναι κάτι διαφορετικό. Είναι άλλο κοινό που βλέπετε. Είναι άλλο κοινό, είναι άλλη Δανάη. Και να σα πω και κάτι, επειδή ακούγεται το σ' άκουσα που το πει και εσύ, Σίδωρε. Γκόσιπ θα έχει. Δεν είναι όμως το γκόσιπ που μπορεί να έχουμε συνηθίσει γενικά. Αυτό έχει να κάνει με το πώς το παρουσιάζει. Να σου πω κάτι. Η Δανάη, κατ' εμέ. Και πάλι θα μιλήσω σαν τηλεθεάτρια, γιατί μόνο έτσι θα μιλάω. Η Δανάη μου αρέσει πάρα πολύ. Διαφέρει από όλες τις άλλες εκπομπές, γιατί διαχειρίζεται τα πάντα και η ίδια και δεν αφήνει τους υπόλοιπους να βγάλουν το φίδι από την τρύπα, σχολιάζοντας με κακεντρέχεια και πολύ σκληρό τρόπο. Ίσως μοναδική. Που να μην το κάνει αυτό. Το σκληρό. Ναι, αλλά. Επιθετικό. Και δεν το ζητάει κιόλας. Πολλές φορές. Δεν θέλει. Δεν θέλουν. Και καλά κάνει. Και καλά κάνει. Πολλές φορές όμως έχει να κάνει και ο σταθμός που είσαι. Δηλαδή, στο σταθμό που είναι, θεωρώ ότι έχει αυτό ο σταθμός το κοινό του. Δηλαδή, με αυτό το περιεχόμενο σε ένα άλλο κανάλι, ίσως να δυσκολευόταν ακόμη πιο πολύ. Ναι, θα σου πω ότι γενικά η Δανάη ακούει πάρα πολύ. Η Δανάη καλά. Είναι καλή. Αλλά... ακούει πάρα πολύ γενικότερα η Δανάη ως επαγγελματίας. Όταν, δηλαδή, την πρώτη χρονιά που πήγαμε, που πήγα εγώ στην εκπομπή, δεν υπήρχε τίποτα από reality, ήταν ένα εναλλακτικό πρωινό. Και τη είπαν θα παίζει Big Brother και Survivor. Που η Δανάη ψυχαίνεται τα reality. Αλλά ήταν πάρα πολύ ανοιχτή και λέει: παιδιά, πιστεύετε ότι αυτό θα λειτουργήσει, θα το κάνουμε με ένα πολύ ωραίο τρόπο. Δηλαδή, ακούει, είναι επαγγελματία. Σωστό. Δεν είναι τύπου. Τώρα κάνουν, δεν το θα θέλω κάτι και κάνω διαφορετικό, χει. Γιατί πια είναι σε άλλη ζώνη που είναι πάρα πολύ σημαντικό, παιδιά. Θα έχει απέναντι η Δύση, θα έχει ενημέρωση. Ναι. Θα έχει τη Ζήνα. Θα έχει ποιο ξέρει τα άλλα κανάλια. Λίγο ρουκζούκ νομίζω. Θα έχει τηλεπαιχνίδια. Ναι, είναι λίγο. Μπορεί και να δουλέψει πάρα πολύ. Θα το δούμε. Πάντως ότι θα κάνουν μια καλωστημένη ωραία εκπομπή, αυτό είναι σίγουρο. Δεν νομίζω ότι θα χάσει, παιδιά. Δεν νομίζω ότι θα χάσει. Βέβαια θα, μπει στα θα προσπαθήσει να μπει. Που δεν θα μπει. Στα παπούτσια της Ελένης Μενεγάκη, ουσιαστικά πάει να γεμίσει το κενό αυτό που άδειασε εκεί πέρα με το φευγιό της Ελένης.
Οπότε και θα είναι μια τελείως διαφορετική εκπομπή. Οπότε θα είναι μια συνθήκη να δούμε τι πάσα θα πάρει από πριν, πώς θα τα πάει. Γενικά το Μέγκα που δεν θα έχει την Ελεονόρα, γενικά είναι από το μηδέν ένα πράγμα που φτιάχνεται. Πάντως θέλει χρόνο και δουλειά. Είδατε ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται πάρα πολύ για τα ζευγάρια. Δηλαδή λέει εδώ πέρα τα ζευγάρια. Ναι, το σκέφτομαι πολλές φορές και λέω ότι όντως ενδιαφέρει κάποιον, ξέρω εγώ, τι κάνει κάποιος στη ζωή του. Καλά, μπορεί να τα ενδιαφέρει για ένα μισό λεπτό. Απλά ανοίγει, ναι, ξέρεις, ανοίγει, βλέπει, βγαίνει. Δεν σημαίνει ότι θα κάτσει να ασχοληθεί και πολύ. Η τηλεόραση είναι ένα πολύ δυνατό μέσο. Πραγματικά νιώθεις ότι η Κατερίνα Καινούργιου είναι φίλη σου όταν τη βλέπεις και η κάθε παρουσιάστρια ή μέρος εκπομπής. Όταν ξέρεις τα προσωπικά της, ότι χώρισε, ότι ο Φίλιππος έκανε αυτό που έκανε και έγινε χαμός. Όταν διαβάζεις τον τίτλο ότι με τον νέο τη σύντροφο στην Πάρο πανευτυχής, δεν θα πατήσεις να δεις ποιος είναι. Να δεις αν μοιάζει. Δηλαδή, όποιος δεν το κάνει αυτό, λέει με θέματα. Αφού νιώθουμε ότι ολοκληρωθήκαμε και εμείς συναισθηματικά μαζί της. Δηλαδή. Ραβόμαστε. Αυτό που δεν μετράνε όμως τα site είναι το βαθμό του ενδιαφέροντος για κάτι που ανοίγουμε. Γιατί εγώ ανοίγω 100 πράγματα την ημέρα, εκ των οποίων τα 50 με ενδιαφέρουν πολύ. Και τα 50 δεν με ενδιαφέρουν καθόλου. Απλά θες να δεις τι λέει. Όμως εγώ θα το πατήσω. Θέλω να πω, δεν υπάρχει ενδιαφερόμετρο. Είναι και η δουλειά σου όμως εσένα κατά κάποιο τρόπο. Όχι, όχι. Εγώ λέω για τις ώρες που δεν ανοίγω το κινητό για τη δουλειά μου. Την ώρα που θα κάτω στον καναπέ και θα χαζέψω στα 15 site που μπαίνουμε όλοι. Που σου βγάζουν Αθηνά Οικονομάκου Μπρούνο Τσερέλα. Βρε, δεν κατάλαβα αυτό με το χωριό που είπε. Εγώ το κατάλαβα. Είπε ότι η Αθηνά Οικονομάκου το lifestyle της τα τελευταία χρόνια είναι να πηγαίνει διακοπές σε ξενοδοχεία και σε ακριβά resort. Και στο χωριό της βέβαια. Πηγαίνει και κάποιος άλλος μπορεί να πηγαίνει μόνο στο χωριό, οπότε μην τη ζηλεύει γιατί αυτό είναι το lifestyle της. Και συμφωνώ. Okay, ναι, δηλαδή, εντάξει, μην ψέγουμε κάποιον απλά, γιατί κάνει ένα lifestyle το οποίο δεν είναι σαν το δικό μας. Μπορεί και το κάνει. Δεν τα έχει κλεμμένα. Κύριε, αυτό δεν είναι λίγο ρατσιστικό όμως. Όχι, δεν είναι ρατσιστικό. Όχι, θα σου πω. Που έχουμε φτάσει, ας πούμε, μπορεί να βλέπουμε κάποιος να έχει τη δυνατότητα να πηγαίνει σε ακριβά π.χ. ξενοδοχεία ή να κάνει ακριβές διακοπές, αν θέλουμε να το πούμε. Ενώ κάποιος άλλος που μπορεί να επιλέγει άλλους προορισμούς, άλλο πορτοφόλι στην τελική. Να μας κακοφαίνεται αυτός όμως που ανεβάζει τις luxury διακοπές. Το θεωρώ τόσο κακό. Είναι κόμπλεξη. Σύνδρομα αδιαφορών. Εγώ διαφωνώ στο επαναλαμβανόμενο περιεχόμενο. Δηλαδή μια Αθηνά Οικονομάκου. Περνάει τέλεια. Έχει βρει το Google το δίμετρο. Είναι πανευτυχής και κάνει διακοπές τρεις μήνες. Δεν γίνεται να είναι όλη τη η ζωή αυτό το χαμόγελο και να είναι πανέμορφη. Κατάλαβε. Ενώ ότι θέλω να βλέπω και άλλες πλευρές της. Και που δυσκολεύεται και που στεναχωρήθηκε. Ναι. Κοίταξε, αυτό είναι τα social media. Δεν είναι μόνο που στεναχωρήθηκε. Story το που στεναχωρήθηκε. Υπάρχουν άλλοι όμως που ανεβάζουν κάτι που τους πείραξε. Ένα χαρτάκι, ένα σκυλάκι, ένα κάτι. Είναι θέμα και να το χτίσει. Γιατί μιλάμε για brand. Μπράβο. Δίνει χαρά, επίσης, lifestyle, όταν είναι δουλειά σου, μαγιό. Αναγκαστικά και θες να πας σε ένα ξενοδοχείο το οποίο θα σε φιλοξενήσει και πολλές φορές δεν θα πληρώσεις, οπότε θα ανεβάσεις το ξενοδοχείο για να δείξεις τον κόσμο ότι είμαι εδώ. Καλά, δεν είναι πάντα έτσι. Όχι, δεν μιλάω για την Αθηνά, μιλάω γενικά. Ότι σε κάποιους είναι η δουλειά τους, οπότε γι' αυτό βλέπεις πολλές φορές. Εγώ έχει τύχει πολλές φορές που μπορώ να πάω κάπου, θα χρησιμοποιήσω τον εαυτό μου, να πω ότι ξέρετε, επειδή το ευχαριστήθηκα και πήγα και να έχω πληρώσει. Θα το ανεβάσω. Ναι, έτσι, ναι. Γιατί θέλω, ρε παιδί μου, γιατί γουστάρω γιατί να το πάντως, δώσω και να το πάρω να πάμε. Να διευκρινίσουμε, γιατί ο κόσμος έχει μια λανθασμένη εντύπωση ότι όλοι πάνε και πάμε, έτσι, γιατί και χθες δεν ήθελα να τσάφηκα δύο μηνύματα. Α, αυτά είναι τζάμπα. Όχι, αγάπη, δεν είναι τζάμπα. Τα περισσότερα τα πληρώνω. Μπερδεύονται ακριβώς. Έχω πληρώσει πάρα πολύ πιο ακριβά από άλλους πράγματα. Μπερδεύεται ο κόσμος πολλές φορές. Γιατί πάρα πολλές συναυλίες που πας, πληρώνω με αίμα για να πάω. Μπερδεύονται γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί που πάνε. Θα πάμε και κάπου, μπορεί να μας καλέσουν και κάπου. Αλλά τις πιο πολλές φορές. Είναι κάποιοι θα σου δώσουν ένα ωραίο δώρο και δεν θα το πάρεις. Δηλαδή, έχω πάει διακοπές έτσι και μου άρεσε και πέρασα πάρα πολύ καλά και με προσέξαν οι άνθρωποι. Και καλά κάνουμε. Δεν φέρεται κανένα. Δηλαδή, δουλεύουμε. Έτσι. Δουλεύουμε. Όχι. Επειδή μου λέω. Λοιπόν, τώρα και στην περιφέρεια έχουμε πάει διακοπές. Ναι, ναι.